ότι θα ερχόταν η επέσχυντη νατοική σκοπής συμφωνία των Πρεσπών, που εξυπηρετεί βεβαίως τον αμερικάνικο υπεριαλισμό και αυτό στηρίζει και η κυβέρνηση, το ξέραμε. Γι' αυτό το παζάρι Τσίπρα Καμένου κατέληξε στη συζήτηση ψήφου εμπιστοσύνης που βολεύει και τους δυο. Ο ΣΥΡΙΖΑ να το παίζει γνήσιος κεντροαριστερός και ο ακροδεξιός ΑΝΕΛ ότι αντιστέκεται στην αντιλαϊκή σκληρή πολιτική που ωστόσο έβαλε πλάτη όλη την τετραετία. Ζητάτε ψήφο εμπιστοσύνης. Γιατί? Για να επιτίθεστε και να χτυπάτε άγρια τις μαζικές συγκεντρώσεις εκπαιδευτικών, εκτοξεύοντας δακρυγόνα και χειρομοβίδες κρότου λάψης και όποιον πάρει ο χάρος, τραυματίζοντας σοβαρά διαδηλωτές, αλλά και το βουλευτή σύντροφο Γιάννη Δελή. Το ίδιο κάνατε και με τους συνταξιούχους που διεκδικούσαν να μειωθούν ακόμα μια φορά οι πενιχρές συντάξεις και να καταργηθεί το ΕΚΑΣ. Αλλά και οι εκπαιδευτικοί τι ζητούσαν. Να μην είναι άνεργοι και όμοιροι χιλιάδες συμβασιούχοι και αδιόριστοι τη στιγμή που χιλιάδες είναι τα κενά στα σχολεία. Η επίθεση αυτή δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν δισταγμό προκειμένου να επιβάλλει την πολιτική της με αυταρχισμό και άγρια καταστολή. Τη στιγμή μάλιστα που τα προβλήματα στα σχολεία είναι πολλά και μεγάλα, από κτίρια του περασμένου αιώνα ακόμα και εδώ στον Πειραιά, μέχρι την έλλειψη θέρμασης αυτές τις παγωμένες μέρες. Βεβαίως, και οι Δήμοι έχουν τις ευθύνες τους που ακολουθούν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική, αλλά και οι περικοπές της κυβέρνησης σε βασικές λαϊκές ανάγκες φέρνουν ακριβώς αυτά τα αποτελέσματα. Μήπως και στον τομέα της υγείας προπαγανδίζεται μεγάλες αλλαγές. Τι καταφέρατε? Να μείνει πιο ξεκρέμαστος, ασφαλισμένος και να αναγκάζεται να βάζει το χέρι στη τσέπη αν έχει μείνει τίποτα για να καλύψει ανάγκες του. Γιατί στα νοσοκομεία μειώσατε τη χρηματοδότηση κατά 65 εκατομμύρια ευρώ και σε πολλά, όπως το αντικαρκυνικό του Μεταξά, έχει το 50% του προσωπικού και πολλοί εργαζόμενοι τις δύο τελευταίες χρονιές δεν έχουν πάρει ούτε καν την άδεια που δικαιούνται. Και τώρα παρουσιάζεται σαν επαναστατικό επίτευγμα τον οικογενειακό γιατρό. Κοροϊδεύεται, αφού στις 239 τοπικές μονάδες υγείας με οικογενειακούς γιατρούς έχουν συγκροτηθεί μόνο οι 109. Εξαγγέλλεται την καθιέρωση των οικογενειακών γιατρών, αλλά δεν φταίτε που δεν βρίσκονται γιατροί για να στελεχώσουν το σύστημα. Χαρακτηριστικά στον Πειραιά πήγαν να κλείσουν ραντεβού με ένα γιατρό οικογενειακό διπλανής περιοχής και τους παρέπεμψε σε 4 μήνες μετά το ραντεβού. Τι θα κάνεις, μπορείς να περιμένεις? Τα ίδια τερτύπια κάνανε και οι προηγούμενοι και κατά τα άλλα βάζετε το δίλημα πρόοδος-συντήρηση. Μιλάτε για μεταμνημονιακή εποχή που βγήκαμε από την κρίση και παραμυθιάζεται η ανάπτυξη. Να σας την περιγράψω λοιπόν την ανάπτυξη από τον Πειραιά, το πρώτο λιμάνι της χώρας. Αυτή την καπιταλιστική σας ανάπτυξη. Ναι, έχουμε όλα τα στοιχεία του θαυματουργού δρόμου που αν πιστέψουμε την κυβέρνηση θα μας οδηγήσει στην κοινωνική ευημερία. Έχουμε επενδύσεις, σύγχρονο εξοπλισμό, μεγάλες σύγχρονες γερανογέφυρες, επιχειρηματικά ναυτιλιακά κλάστερ, μεγάλη αύξηση κερδών ομήλων, κλάδους με έντονη εξωστρέφεια. Όμως, την ίδια στιγμή, η επιδείνωση της κατάστασης της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων στις γειτονιές μας αποδεικνύει ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι στον Πειραιά. Υπάρχει η Ελλάδα των λίγων που δεν ξέρουν τι έχουν και η Ελλάδα δηλαδή του κεφαλαίου που ζει ρουφώντας τον υδρότα και το αίμα των μισθωτών, των αυταπασχολουμένων, των φτωχών λαϊκών οικογενειών. Από τη μια λοιπόν οι εκμεταλλευτές και από την άλλη τα θύματα της εκμετάλλευσης.
αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες και αυτό ακριβώς προσπαθείτε να κρύψετε. Δηλαδή, ότι δεν ωφελούνται όλοι από την καπιταλιστική ανάπτυξη, αλλά οι λίγοι, η πλουτοκρατία, κύριε Τσίπρα και κύριε Τσακαλώτο. Η Κόσκο έχει κυριαρχήσει στο λιμάνι μέσα από τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση από όλες τις κυβερνήσεις. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ. Ξεδιπλώνει, μάλιστα, ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο που αφορά αρκετούς κλάδους της οικονομίας. Πάνω σε αυτή τη βάση το εγχώριο κεφάλαιο, Έλληνες εφοπλιστές, εμπορικό κεφάλαιο του Πειραιά, επιχειρηματίες του τουρισμού και της ναυπηγοεπισκευής, προσαρμόζουν τους στόχους τους και τις επιδιώξεις τους. Και εσείς περνάτε τους νόμους που επιθυμούν. Αστικό κράτος, περιφέρεια, δήμοι, επιμελητήρια παρεμβαίνουν για να αντιμετωπίσουν τις νέες αντιθέσεις και τα νέα αιτήματα των τμήματων του κεφαλαίου. Καμαρώνεται. Για τη λεγόμενη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και μετατροπή της σε κόμβο μεταφοράς εμπορευμάτων και ενέργειας. Ωστόσο, όσο οξύνεται ο οικονομικός και πολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο περιπλέκονται τα ζητήματα που προσπαθείτε να επιλύσετε υπηρετώντας τα συμφέροντα της ελληνικής άρχουσας τάξης. Είσαστε κι εσείς κόμμα του κεφαλαίου και ασχύνετε μαύρο δάκρυ για τα βάσανα των πολλών. Συνεπώς, νέες μεγάλες καπιταλιστικές επενδύσεις και ανάπτυξη κερδοφορίας του κεφαλαίου υπάρχουν. Όμως, μαζί πάει και η επίθεση του κεφαλαίου για να επιβάλλει φτηνότερη εργατική δύναμη που είναι μονόδρομος ώστε να διασφαλίσει ότι θα αυξάνεται ο ρυθμός καπιταλιστικής ανάπτυξης μετά τη φάση βαθιάς μακρόχρονης κρίσης της ελληνικής οικονομίας. Το ΚΚΕ, λοιπόν, καταψηφίζει την αντιλαϊκή κυβέρνηση και ανεξάρτητα από τις όποιες εξελίξεις της Βουλής και τους πιθανούς συνειδηπόρους του προς τον κύριο Τσίπρα. Καλούμε να την καταψηφίσει ο ίδιος ο λαός για να μην συνεχίσει την ίδια βάρβαρη, αντιλαϊκή και επικίνδυνη πολιτική ως συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων. Να δυναμώσει το λαϊκό παράγοντα ισχυροποιώντας το ΚΚΕ.